Κύριε Συντηχάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Συντηχάκη, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αφορμή και την συμμετοχή σας στην Διακομματική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς για την ψήφο των αποδήμων. Και αυτό διότι τα πράγματα έχουν θολώσει γύρω από τη στάση του ΚΚΕ, ενώ στην αρχή υπήρχε μια σχετική βεβαιότητα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα ψήφιζε το σχετικό νομοσχέδιο που αναμένεται να έρθει στην Ολομέλεια σήμερα. Έρχεται, νομίζω, μέσα στη εβδομάδα, τέλος πάντων, θα έρθει κάποια στιγμή. Κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος την Κυριακή στην ΕΡΤ είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργήσουν έτσι κάποιες αμφιβολίες για το αν και κατά πόσο τελικά θα ψηφίσει αυτό το σχέδιο νόμου του Κομμουνιστικού Κόμμα. Να ξεκαθαρίσουμε φύση αρχής ότι το ΚΚΕ είχε σταθερή και αταλάντευτη στάση για το ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Άρα δεν έρχεται το ΚΚΕ να θολώσει τα νερά, να το πω έτσι. Και μάλιστα η θέση του ΚΚΕ είναι η πιο κρυστάλλινη, η πιο καθαρή, που διασφαλίζει ότι όντως οι Έλληνες του εξωτερικού, μετανάστες, εργαζόμενοι, επιστήμονες, φοιτητές, όσοι ζουν εν πάση περιπτώσει στο εξωτερικό, γιατί έφυγαν από την Ελλάδα για διάφορους λόγους κτλ., να έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα, στο βαθμό που φυσικά που τους επηρεάζει και αυτούς σε κοινωνικό, σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή δικαίωμα λόγου με την ψήφο τους. Κατατέθηκε η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, την οποία την έχουμε. Την έχουν όλα τα κόμματα. Και τη μελετάμε. Από την πρώτη ανάγνωση, επαναλαμβάνω ότι μελετάμε, από την πρώτη ανάγνωση, θα τοποθετηθούμε βέβαια ολοκληρωμένα όταν θα έρθει το σχέδιο νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη ανάγνωση πάντως είναι ότι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που εμείς είχαμε βάλει. Δεν είχατε συμφωνήσει στην διακομματική στο Υπουργείο Εσωτερικών στις τρεις συναντήσεις που είχατε, κύριε Συντηχάκη, για το θέμα αυτό? Είχαμε θέσει ορισμένα ζητήματα τα οποία θα σας τα πω. Υπήρξε ένα θετικό κλίμα και κάποια αποδοχή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει δέσμευση είτε από την κυβέρνηση, από την κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, είτε από τα άλλα κόμματα για συμφωνία αποδοχή των προτάσεων που κάνει το ΚΚΕ. Και μάλιστα το πηγαίναμε και πιο πέρα και λέγαμε ότι αυτές οι προϋποθέσεις που θέτει το ΚΚΕ πρέπει να κατοχυρώνονται και συνταγματικά, να είναι δηλαδή σαφείς οι διακριτώσεις, γιατί το άρθρο 54 και το άρθρο 51 του συντάγματος εγείρουν διάφορες αμφισβητήσεις. Σε αυτό το ζήτημα, και μάλιστα αυτές τις μέρες που γίνεται και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν έχει ακουστεί απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου μέσα, που θα κατηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, όλα να βρίσκουν την αντανάκλασή τους, την ανταπόκρισή τους και στην αναθεώρηση του συντάγματος. Τώρα, από εκεί και μετά, εμείς βάλαμε το εξής ζήτημα, ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα, δηλαδή η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση και μάλιστα λέγαμε ότι θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος που θα πάει να ψηφίσει να έχει κάποια στοιχειώδη οικονομική σχέση με τη χώρα, δηλαδή να έχει έναν ενεργό αφημί. Ή το πόσα χρόνια και πόσα αποδεικτήρια έχει στην Ελλάδα. Το δέχτηκε αυτά νομίζω και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Γιατί είχα παρακολουθήσει συμπτωματικά και την Διακομματική Επιτροπή του Ελληνισμού της Διασποράς που είχε συνεδριάσει πριν από δύο Πέμπτες, στις 7 του μήνα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ήσασταν και εσείς παρόν, νομίζω, σας πήρε το μάτι μου. Και οι εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος τότε ήταν στο πλαίσιο των αποφάσεων της Διακομματικής για αφημί, για 35 χρόνια, για το πώς μπορεί να αποδείξει κάποιος. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, όλα αυτά μελετώνται, τα διαβάζουμε. Θέλουμε να δούμε όλες τις παραμέτρους και πώς θα διασφαλίσει ότι αυτός που θα πάει στην κάλπη, ο Έλληνας του εξωτερικού, δεν θα λιώνεται η ψήφος του, δηλαδή δεν θα λιώνεται το εκλογικό σώμα. Και από αυτή την άποψη θα επιμείνουμε στο εξής, ότι να είναι οπωσδήποτε ενεργό το αφημί, να αποδεικνύεται πως έχει ζήσει στην Ελλάδα ή πρέπει να γνωρίζουμε πόσα χρόνια λείπει κάποιος από την Ελλάδα.
Το ζήτημα της διαδικασίας με τα εκλογικά τμήματα είναι λίγο ασαφή. Δηλαδή, αν εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αυτοπρόσωπης παρουσίας για να μην γίνεται η νοθεία του εκλογικού σώματος. Όλα αυτά με το σχέδιο νόμου δεν αποσαφηνίζονται με πολύ καλό τρόπο. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, επαναλαμβάνω, από την πρώτη ανάγνωση δεν είμαστε και πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δεν καλύπτει το σύνολο αυτό των προϋποθέσεων. Και μετά, φυσικά, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Τα ζητήματα του εκλογικού νόμου. Το φόν που μένει ανοιχτό. Και μένει ανοιχτό το ζήτημα του εκλογικού νόμου. Ναι. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δηλώσει σε μια πορεία ότι θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, θα μεγαλώσει το φόν, που αυτό σημαίνει ανισοτιμία της ψήφου. Ξέρετε, όλη η συζήτηση που έγινε και στη συνάντηση τη διακομματική και η όποια συζήτηση έχει γίνει δημόσια ή μέσα στη Βουλή κτλ., όλα εδράζονται γύρω από την εξασφάλιση της ισοτιμίας της ψήφου. Δηλαδή, δεν μπορείς να εξασφαλίζεις τη ισοτιμία της ψήφου είτε των αποδήμων του εξωτερικού, είτε των Ελλήνων που βρίσκονται εκτός της χώρας, όταν δεν εξασφαλίζεις ένα εκλογικό σύστημα που να αντανακλά, να αποτυπώνει, να αντικατοπτρίζει αυτό που πραγματικά επέλεξε ο ελληνικός λαός μπροστά στην κάλπη. Άρα, λοιπόν, εμείς μένουμε σταθεροί στην άποψή μας ότι ο εκλογικός νόμος της απλής αναλογικής, της ανώθευτης απλής αναλογικής, βασική προϋπόθεση έτσι, για να εξασφαλιστεί η ισοτιμία της ψήφου. Λέω προϋπόθεση για να αποδεχτούμε το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή, αλλά το λέω επιπτώντος στην ομίγυρη, στην κουβέντα που γίνεται και στα κροκοδίλια που χύνονται σε σχέση με την ισοτιμία της ψήφου. Αυτή σε γενικές γραμμές είναι η άποψή μας. Υπάρχει και το άλλο ζήτημα. Ναι. Υπάρχει αυτό το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος. Τι θα γίνει με αυτό? Πώς δηλαδή θα διασφαλιστεί όταν στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το αναχρονιστικό δίκαιο, που λέει ότι όταν έχεις έναν προπάπου του 1800 τόσο ή μια γιαγιά και τα λοιπά που λείπουν 100-150 χρόνια, που δεν είχες καμία απολύτως σχέση ποτέ με την Ελλάδα, πώς λοιπόν αυτός αποκτήσει ηθαγένεια όταν είναι τέταρτης και πέμπτης γενιάς? Άρα λοιπόν βλέπετε το ζήτημα έχει πάρα πολλές παραμέτρες. Θεωρητικά θα πρέπει, έχει να υπάρχει, συνταγματικές, έχει νομικές. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον και από την πλευρά του άλλου. Και Σιδηγάκη, δεν είναι μόνο η πλευρά η δική μας. Αν ο άλλος είναι τέταρτης γενιάς και δεν ενδιαφέρεται, ή ακόμα αυτό συμβαίνει ακόμα και σε δεύτερη και σε τρίτη γενιά. Δεν έχει να κάνει Βεβαίως. Με το πέμπτης-έκτης. Βεβαίως, γι' αυτό σας λέω. Εξάλλου, αν ισχύουν τα νούμερα που έχουν, κατ' εκτίμηση βεβαίως, γιατί ακριβείς νούμερα δεν γίνεται να υπάρξουν. Είχε κάνει μια αναφορά ο κ. Θοδωρηγάκος που είχε πει ότι περίπου 350.000 ήταν αυτούς που θα αφορά στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο ζήτημα, εκ των οποίων ένα 10% κατ' εκτίμηση θα πάει στην κάλπη, και τα νούμερα αυτά βγαίνουν σχετικά εύκολα, λοιπόν, αν δούμε τι έγινε στις ευρωεκλογές. Ναι. Όπου στις ευρωεκλογές μόλις 12.000 ήταν αυτοί που ψήφισαν σε όλη την Ευρώπη, που υπήρχαν κάλπες παντού. Καταρχάς υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, καλά το φύγετε, το πόσοι είναι οι Έλληνες του εξωτερικού, που δείχνει την ασυνέπεια, να το πω έτσι, και την... τις ευθύνες που έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ μα ποτέ να καταγράψουν. Δεν είναι και εύκολο, βέβαια. Το τι είναι οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν ξεκίνησε ποτέ και μια διαδικασία έτσι ώστε να καταγραφεί αυτός ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ θέλει να συμβάλλει προς την κατεύθυνση οι Έλληνες του εξωτερικού να έχουν δικαιώματα όπως έχουν και οι Έλληνες που είναι εδώ στη χώρα μας, διασφαλίζουν φυσικά όλες αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα πιο μπροστά. Έχουν το ΚΚΕ έχει οργανώσεις παντού. Παντού. Εν πάση περιπτώσει, σε πολλές περιοχές της Ευρώπη και στην άλλη Ήπειρο και σε άλλες Ήπειρους κτλ. Και θα δώσει αυτή τη μάχη. Πολλοίς κόσμος πραγματικά έχει οθετήσει αυτές τις θέσεις του ΚΚΕ. Θεωρεί λογικές. Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας, κύριε Σιδηγάκη, εκπρόσωποι φορέων από το εξωτερικό, ομογενειακών ενώσεων, οργανώσεων κ.ο.κ. Βεβαίως, μα σας είπα ότι το ΚΚΕ διατηρεί κομματικές οργανώσεις. Πέρα από τις κομματικές οργανώσεις, λέω και πιο ευρύτερη. Έχουν έρθει σε επικοινωνία, σε επαφή, είτε με πρωτοβουλία δική μας, είτε με πρωτοβουλία των φορέων των ομογενών, που έχουμε συζητήσει εξωδικά αυτό το ζήτημα, κατανοούν πλήρως
τις προτάσεις που κάνει το ΚΚΕ και κυρίως το πώς θα διασφαλιστεί αυτός που θα πάει να ψηφίσει, ότι δεν θα δοθεί η ψήφος του. Και με τα εκλογικά τμήματα και με το ενεργό αφημί και με τις οικονομικές άλλες προϋποθέσεις που εν πάση περιπτώσει έχει θέσει το ΚΚΕ. Οψόμεθα λοιπόν. Θα έρθει το νομοσχέδιο, θα γίνει συζήτηση και θα βγάλουμε και τα τελικά μας συμπεράσματα. Είναι σε εξέλιξη ούτως ή άλλως. Να πάμε λίγο και στην σημερινή συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Κύριε Συντηχάκη, βεβαίως είναι για δεύτερη μέρα. Χτες ξεκίνησε, θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Κράτος-εκκλησία, πολιτικός όρκος, ατομικά, εργασιακά, κοινωνικά δικαιώματα, προστασία οικογένειας και καθιέρωση ελάχιστου κειμένου εισοδήματος. Σήμερα συζητάει η Βουλή. Πόσο πιθανό είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή και να προχωρήσουν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά βεβαίως ζητήματα, όχι μόνο τα σημερινά, αλλά και αυτά που θα συζητηθούν τις επόμενες ημέρες, κύριε Συντηχάκη? Κοιτάξτε, όλοι. Μα όλοι ανεξαιρέτως θα μιλήσουν ότι το Σύνταγμα πρέπει να κατοχυρώνει την ισότητα των πολιτών. Ότι θα πρέπει να δικαιώσουμε την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση. Θεωρούμε όμως ήταν και παραμένουν στο βαθμό που δεν υιοθετηθούν οι προτάσεις που έχει κάνει το ΚΚΕ και από ό,τι φαίνεται δεν υιοθετούνται, να μένουν ως κενό γράμμα, ως τυπικά δικαιώματα από τη στιγμή που ο βασικός στόχος συντάγματος, εμείς λέμε του αστικού συντάγματος, είναι να κατοχυρώσει, να εφαιρώσει ακόμα περισσότερο την κυριαρχία της τάξης που είναι στα πράγματα, δηλαδή της αστικής, να διασφαλίσει τα συμφέροντά της, τις διεθνείς συμμαχίες. Έτσι. Και οι προηγούμενες αναθεωρήσεις που έγιναν, για παράδειγμα η προηγούμενη αναθεωρήση που έγινε, αφορούσε το πεδίο της οικονομίας. Και κυρίως αφορούσε τη σωμάτωση της χώρας μας στο ευρωενωσιακό πλαίσιο. Αυτή η συνταγματική αναθεώρηση έρχεται περισσότερο να θωρακίσει το σύστημα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της κρίσης μέτρων αντιλαϊκών κτλ. Είχε τρωθεί το κύρος του πολιτικού συστήματος. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να αναστηλωθεί αυτό το κύρος του πολιτικού συστήματος. Και μάλιστα αυτή τη διαδικασία που προφανώς εμπλέκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ως προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και από θέση αρχής, αυτό που θέλουν είναι να θολώσουν σε μια ψεύτικη αντιπαράθεση μεταξύ τους για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, ότι τάχατε σε αυτή τη διαδικασία εμβαθύνει τη δημοκρατία, προστατεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα και πάει λέγοντας. Όχι, δεν πρόκειται για τίποτα από όλα αυτά. Εμείς τουλάχιστον ως ΚΚΕ δεν έχουμε τέτοιους αυταπάτες για το πώς το αστικό σύνταγμα θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων. Εμείς βέβαια παρόλα αυτά συμμετέχουμε και και στην κατάθεση προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, μάλιστα πάρα πολύ, που αφορούν τα δημοκρατικά δικαιώματα που είπατε και εσείς πιο μπροστά, συνδικαλιστικές ελευθερίες, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, προτάσεις που αφορούν την απαγόρευση εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, να απαγορεύεται η διέλευση από τη χώρα μας και τη στάθμη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων, η απαγόρευση παραχώρησης βάσεων και άλλων διευκολύνσεων. Το θέμα της λειτουργίας της Βουλής, αυτό που λέγαμε στην αρχή για την καθιέρωση του πάγιου εκλογικού συστήματος και της ανώθευτης απλής αναλογικής, αφορά τα αισθήματα του πλήρη διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, η διεύρυνση των κοινωνικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, της προστασίας απεργίας, του δικαιώματος απεργίας, η απαγόρευση της ανταπεργίας, η συνδικαλιστική έκφραση στα σώματα ασφαλείας. Η μόρφωση να κατοχυρωθεί να μην είναι εμπόρευμα, και η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν έχουν αποδεχτεί τα υπόλοιπα κόμματα. Ακόμα και το πιο απλό, που είναι ότι όσοι είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι συμβασιούχοι δηλαδή, να μετέχονται σε αορίστου. Και αυτό να καταργηθεί. Γιατί μέχρι σήμερα το πρόσχημα που πρόβαλαν όλες οι κυβερνήσεις για να μην μονιμοποιούν τους εργαζόμενους ήταν ότι αυτό απαγορεύεται συνταγματικά. Όριστε. Για να αλλάξει αυτό. Το θέμα της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αφορά και την υπόθεση της Νοβάρτης, του Παπαγγελόπουλου κτλ. Γιατί να διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση? Εμείς λέμε ότι αυτό θα πρέπει να χειρώνεται μέσα από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα στο επίπεδο της δικαιοσύνης. Γιατί το αρνούνται αυτό? Γιατί αρνούνται την πλήρη κατάργηση του νόμου 86 ευθύνης υπουργών που αν θέλετε αποτελεί και την αιτία
που σήμερα καρκινοβατεί και βρίσκεται σε αυτή τη λογική του πίσω η υπόθεση της Νοβάρτης και έχει μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο, ή να καταργηθούν τα προνόμια του οπλιστικού κεφαλαίου. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι υπεράσπιμα, έχουν να κάνουν από τη σκοπιά της υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων είναι... και απέναντι σε αυτά λοιπόν τα άλλα κόμματα όχι απλώς διαφωνούν, θα δούμε τι θα γίνει. Και νομοθετούν την κατάργηση της απεργίας, των εργασιακών δικαιωμάτων και πάει λέγοντας. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη ούτως ή άλλως, κύριε Σιδηχάκη. Θα δούμε στο τέλος το αποτέλεσμα, μετράει σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.